Θα ήθελα να πω τη γνώμη μου έτσι πολύ σύντομα για να συνεχιστεί μετά και η προβολή της ταινίας σε ορισμένα σχόλια από αυτά που ακούστηκα. Καταρχήν με αφορμή αυτό που είπε η Κλεμάς και πιάνω το νήμα του προβληματισμού, είχαμε και μια τρίτη δυσκολία όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων ως θέμα του τρέχοντος ντοκιμαντέρ. Ξέραμε πως ο κόσμος είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Ο κόσμος είναι. Με τον ίδιο αντιφατικό τρόπο που βλέπει Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπή και είναι με το ευρώ, με τον ίδιο αντιφατικό τρόπο ο κόσμος θέλει να είναι δημόσια τα πανεπιστήμια, θέλει να είναι φθηνή η ΕΙΔΑΠ και η ΔΕΗ, αλλά πιστεύει ότι οι δημόσιοι είναι τεμπέλητες και πρέπει να απολυθούν όλοι και όπου πηγαίνουν οι ιδιώτες κάνουν θαύματα. Ξέραμε δηλαδή πως απέναντί μας έχουμε ένα τοίχο και όλο μας το σκεπτικό ήταν να διαπεράσουμε αυτό τον τοίχο, να μπορέσουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα να αποδείξουμε ότι όλο αυτό το νεοφιλελεύθερο εξάμβλωμα το ιδεολογικό, δημόσιο, αντιπαραγωγικό, ιδιώτης, λύση για τα πάντα, είναι αβάσιμο, είναι αυθαίρετο, δεν πηγάζει από την εμπειρία. Γι' αυτό το λόγο δηλαδή και τα παιδιά, ο Άρης και η Κατερίνα, πήγαν σε 9 χώρες, φάγανε τον κόσμο, ας πούμε, κάνανε τα ταξίδια, προκειμένου να δείξουμε όχι από την Ουγκάντα. Στην Ουγκάντα, στην κεντρική πλατεία της, υπάρχει το σήμα της Coca-Cola και την έχουν ιδιωτικοποιήσει. Αλλά λέμε, αν πάμε στην Ουγκάντα, θα βγουν και να πούνε, σιγά, εμείς εδώ είμαστε Ευρώπη, τι σχέση έχουμε με την Ουγκάντα. Και είπαμε, πάμε Μόσχα, Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο, Καλιφόρνια, δηλαδή στην καρδιά του ανεπτυγμένου καπιταλισμού, προκειμένου να δείξουμε αυτά τα επιχειρήματα μέσα από την υπάρχουσα εμπειρία όπως των τελευταίων 2 δεκαετιών σε σχέση με το ευρώ. Κοιτάξτε να δείτε, για το πώς ψήφισε ο κόσμος, θυμηθείτε το ντοκιμαντέρ της Χούκλη. Θυμηθείτε δηλαδή λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, όταν το συμπέρασμα που έβγαλαν οι επικοινωνιολόγοι και τα επιτελεία τους στα πολιτικά από τις πρώτες εκλογές είναι πως είχε μπει η διαχωριστική γραμμή εκεί που θέλαμε εμείς, υπέρ ή κατά του μνημονίου. Και υπήρχαν και ορισμένοι σαν και εμάς που λέγανε πάμε και λίγο πιο μετά από το κατά του μνημονίου. Έπρεπε λοιπόν αυτή η γραμμή να μετατοπιστεί από το υπέρ ή κατά του μνημονίου και τοποθετήθηκε στο υπέρ ή κατά του ευρώ. Κατά συνέπεια, δεν υπήρχε θέμα αν είσαι υπέρ ή κατά του μνημονίου. Άπαξ και ίσουνα υπέρ του ευρώ, όφελες να το καταπιείς το μνημόνιο και ξέρανε ότι το 80% του κόσμου είναι υπέρ του ευρώ. Και για όσους είχαν αμφιβολίες, έπεσαν λυτοί και δεμένοι και σας επαναλαμβάνω, θυμηθείτε την αθλειότητα του ντοκιμαντέρ της Χούκλη που έβαζε κόσμο να λέει ψέματα, που είχαν ψεύτικα πλάνα, έδειχναν τα πλάνα που προηγήθηκαν πλάνα από την Αργεντινή, ενώ ήταν δολαριοποιημένη οικονομία η Αργεντινή και έλεγαν αυτό θα γίνει μόλις επειδή η Αργεντινή χρεοκόπησε. Παρότι αυτά είχαν συμβεί πριν χρεοκοπήσει, υπό την πίεση του κόσμου και τη γενικευμένη πείνα και εξαθλίωση, χρεοκόπησε και μετά αποδολαριοποιήθηκε, σαν να λέμε βγήκε από το ευρώ της. Και ξέρετε μετά τι έγινε, κάθε χρόνο είχαν 8% ανάπτυξη του ΑΕΠ. Σε μια πενταετία η ακραία φτώχεια, όχι γενικά φτώχεια, η ακραία φτώχεια έχει φτάσει το 60% και η ακραία φτώχεια έγινε 0 μετά από λίγα χρόνια. Προφανώς δεν άλλαξε το πολιτικό σύστημα, δεν επήλθε σοσιαλισμός, όπως σοσιαλισμό δεν έχει σήμερα και η Βενεζουέλα του Τσάβες, η οποία έχει πάρει πάρα πολύ συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να επανεθνικοποιήσει... Ορίστε. Είναι άλλος ο ρόλος της Βενεζουέλας. Προφανώς είναι άλλος ο ρόλος της Βενεζουέλας, άλλος του Εκουαδόρου, άλλος της Ελλάδας. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι σήμερα υπάρχει έδαφος, υπάρχει δυνατότητα να ζητήσουμε επανεθνικοποιήσεις και ακόμα και αν όλα εθνικοποιηθούν εμείς να είμαστε εδώ και να ζητάμε ο ΤΕ να επιστρέψει στο δημόσιο και η Deutsche Telekom να αποζημιωθεί με 1 ευρώ και να σηκωθεί να φύγει. Να γίνεται πιο δύσκολο. 100% πιο δύσκολο. 1000% πιο δύσκολο γίνεται. Όπως ακριβώς και με το δημόσιο χρέος. Ένα δημόσιο χρέος που το οφείλουμε στους ιδιώτες, στις τράπεζες, πολύ εύκολα διαγράφεται. Ενώ ένα δημόσιο χρέος που το οφείλουμε σε κράτη, στο Δούνου του, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή σε εθνικές κεντρικές τράπεζες όπως είναι κατά τα 3/4 σήμερα το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, πολύ πιο δύσκολα διαγράφεται. Διαγράφεται όμως. Ένα κυρίαρχο κράτος το έχει αυτό το δικαίωμα. Το λέω για να πω ότι αυτή η μεταστροφή που έγινε δεν μπορεί να είναι και για μας λόγος
να αφήσουμε τα όπλα κάτω. Ξέρουμε ότι δυσκολεύονται οι διαδικασίες, ότι χρειάζονται πολύ πιο εξελιγμένα μέσα νομικά, οικονομικά, από κάθε άποψη. Κυρίως όμως αυτό το οποίο χρειάζεται είναι αποφασισμένη κοινωνία η οποία να δώσει μάχες σε αυτή την κατεύθυνση. Και το τελευταίο σημείο πριν κλείσω είναι πως αν θέλουμε να δούμε γιατί ο κόσμος την πάτησε και ψήφισε αυτά τα μέτρα τα οποία μας εφαρμόζουν σήμερα, δεν αξίζει να σταθούμε μόνο στις ευθύνες της Μαρίας της Χούκλη, τη δουλειά της έκανε. Πρέπει να δούμε και τι έκανε η αριστερά. Η αριστερά δηλαδή συνέβαλε από τη μεριά της στο να απομυθοποιηθεί η επόμενη μέρα της εξόδου από το ευρώ ή όχι. Και αυτό που μπορούμε να δούμε είναι πως δεν συνέβαλε. Αυτές οι απορίες τις οποίες θέσατε και είναι πραγματικές απορίες και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και να κουβεντιάζαμε και τι θα γίνει με τα καύσιμα και τι θα γίνει με τα τρόφιμα. Δεν το λέω αυτό για να δημιουργήσω κλίμα πανικού. Υπάρχουν σκέψεις οι οποίες φυσικά είναι ανοιχτές στη συζήτηση. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο. Μία άλλη ταφόπλακα έπεσε και από την αριστερά απέναντι σε ένα τέτοιο προβληματισμό, με αποτέλεσμα να κυριαρχήσει το κλίμα του πανικού και η ιδεολογική τρομοκρατία και να ψηφίσει ο κόσμος για να μην βγούμε από το ευρώ. Και αν είναι τέλος πάντων να υποδεχτούμε, να δεχτούμε και ένα-δυο μνημόνια ακόμα, κομμάτια να γίνει. Κρατάμε όμως ότι το κλίμα αυτό αλλάζει. Μετά από 4 μήνες νηνεμίας, μπήκαμε σε μια περίοδο που κάθε εβδομάδα γίνεται μια συγκλονιστική διαδήλωση απεργιακή στην Αθήνα, η οποία τους ανησυχεί σφόδρα, και η απεργία της 26ης Σεπτεμβρίου και η διαδήλωση στις 9 Οκτώβρη ενάντια στη Μέρκελ και η διαδήλωση απεργιακή την προηγούμενη εβδομάδα, 18 του μήνα, κανένας δεν περίμενε να έχουν τόσο πολύ κόσμο. Ούτε από τη δική μας τη μεριά, και αυτό ας θεωρηθεί δείγμα της απεσιοδοξίας μας, αλλά πιο σημαντικό, σας μεταφέρω με ευθύνη ότι αυτοί ανησυχούν, περίμενα πως θα μπαίναμε στο φθινόπωρο με μια κατάσταση εντελώς άνευρη. Πιστεύω δηλαδή ότι τις επόμενες εβδομάδες που είναι πάρα πολύ κρίσιμες, χωρίς φυσικά να λύγει η περίοδος των αγώνων, ξέρουμε ότι δεν είμαστε σε αγώνα, σε σπριντ, είμαστε σε μαραθώνιο, αυτές οι επόμενες εβδομάδες μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου που θα ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο είναι πάρα πολύ κρίσιμες και μπορεί να δεχθούν ένα ισχυρότατο πλήγμα σε αυτή την πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Λίγα. Θα ήθελε να πει δύο λόγια ο Χάρης. Εγώ θέλω να απαντήσω με μια κουβέντα που είναι πολύ έμπραχτη και είναι απόψινη στο θέμα της αναποτελεσματικότητας των αγώνων και της απογοήτευσης. Εάν γράφονταν ιστορίες με ημέρες ή με μήνες, θα έπρεπε όλοι να έχουμε βάλει πλερέδες. Αν σκεφτούμε τι ξέραμε 3 χρόνια πριν και τι ξέρουμε σήμερα, ποια είναι η ορή μας, η πολιτική του λαού μας σε σχέση με θέματα σαν αυτά που ανέπτυξε ο Λονίδας και ποια είναι σήμερα, και πώς μια επιτροπή που δεν θέλησε να γίνει κόμμα, δεν θέλησε να γίνει παράταξη, δεν θέλησε να γίνει συνδικάτο, έχει βάλει τη σφραγίδα της στα δρόμενα στην περιοχή εδώ. Νομίζω ότι είναι μια απάντηση ότι και μέσα από τα μικρά, μέσα από τα καθημερινά, μπορούμε να πιάσουμε τα μεγάλα. Η Επιτροπή είναι ανοιχτή, έχει το blog και τα τηλέφωνα στη διάθεσή σας, και προχτές ήταν στο Πεντελικό που ήταν 15 άνθρωποι απλήρωτοι 6 μήνες. Παραπροχτές ήταν σε κινητοποίηση Speedex που απολύονταν και οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας ήταν κόλαση. Αντιπροχτές ήταν σε μεγάλη διαδήλωση του κέντρου και πριν από καμία 20 μέρες χόρευε και τραγουδούσε ρεμπέτικα μαζί με τα σποτ και τα μηνύματα της Επιτροπής στις εργατικές κατοικίες, σε συγκέντρωση που δεν πέτυχε κανένα ακόμα προεκλογικά στην περιοχή. Δεν βλογάμε τα γένια μας. Ξέρουμε ότι αυτά που κάνουμε είναι πολύ λίγα σε σχέση με τις ανάγκες. Αλλά δεν απογοητευόμαστε κιόλας. Και με αυτό θέλουμε να κλείσουμε και να συνεχίσουμε την προβολή.